Βλέπετε το κανάλι Mea Culpa, που αν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το καμπανάκι, θα σας κρατάει ενήμερους για πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα, ελπίζω, θέματα. Αν πέσει λάδι στα μάτια της κουζίνας, άπλωσε λίγες σταγόνες λάδι σε μια πετσέτα και καθάρισε τα μάτια της κουζίνας. Και όταν τελειώσεις, χρησιμοποίησε ένα καθαριστικό γενικής χρήσης για να έχεις ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Τα μικρά σκουλαρίκια χάνονται εύκολα. Αλλά υπάρχει κόλπο. Θα βρεις κουμπιά και θα κάνεις το κόλπο που βλέπεις. Δεν μπορείς να οργανώσεις σωστά τα φουλάρια σου? Μη στεναχωριέσαι, έχουμε κόλπο. Θα χρειαστείς μια ξύλινη κρεμάστρα για κοστούμια, κρίκους για κουρτίνες μπάνιου και θα κάνεις ό,τι βλέπεις στη συνέχεια. Σε τρελαίνει ο ρυθμικός ήχος της τάλας που πέφτει από μια βρύση που στάζει? Μέχρι να έρθει ο υδραυλικός, θα δέσεις ένα σπάγκο γύρω από τη βρύση και θα τον αφήσεις μέχρι τον πάτο του νηπτήρα. Οι σταγόνες θα ακολουθούν τον σπάγκο και θα πέφτουν αθόρυβα. Θα χρειαστείτε ένα μπουκάλι ψεκασμού, δύο ποτήρια νερό, τρεις σκελίδες σκόρδο λιωμένες. Ανακατέψτε τα υλικά, βάλτε στο μπουκάλι ψεκασμού και ψεκάστε το φυτό. Η φασίνα στο σπίτι είναι προτιμότερο να γίνεται με υλικά που όχι μόνο είναι φιλικά στο περιβάλλον, αλλά δεν θα βλάψουν και την υγεία μας. Με υλικά όπως η μαγειρική σόδα, το λεμόνι, το ξύδι, μπορείτε να καθαρίσετε και να απολυμάνετε τους χώρους που ζείτε. Όλους τους χώρους. Από την κουζίνα και το μπάνιο, μέχρι το πάτωμα και τα πλακάκια και άλλες επιφάνειες, όπως ξύλινα έπιπλα κτλ. Για τη μαγειρική σόδα, το λεμόνι και το ξύδι, έχουμε φτιάξει χωριστά βίντεο και τους συνδέσμους μπορείτε να τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Για να μην σκουριάσουν οι βελόνες και οι καρφίτσες, κάρφωσέ τις σε μπάρα στεγνού σαπουνιού. Για να μην χυθεί το γάλα όταν το βράζουμε, τοποθετούμε ξύλινη κουτάλα πάνω από το γάλα που βράζει και αν θέλουμε να βράσει γρήγορα, ρίχνουμε μέσα μία πρέζα ζάχαρη. Μοιάζουν μεταξύ τους τα κλειδιά και χάνεις ώρα ψάχνοντας το σωστό? Για να τα αναγνωρίζεις με μια ματιά, βάψε το καθένα με διαφορετικού χρώματος βερνίκι. Έτσι δεν θα τα μπερδεύεις. Αν έχετε γδάρι τα μαύρα σας παπούτσια, ζωντανέψτε τα με ένα χοντρό μαύρο μαρκαδόρο.
Το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο, ανάλογα βέβαια και με το βάθος του χδαρσίματος. Θα χρειαστείς σπίρτα και μονωτική ταινία. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.